26 του Μάρτη σήμερα του 2024 και είμαστε στο Κλεισίδι, στην ταβέρνα του Δραμητινού η Βιολή. Έχω τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Μίνο τον Κοντζαμπασάκη, τον παλιό καταξιωμένο λαγουκέρι καλλιτέχνη από του Καλογέρου, δίπλα εδώ. Και έχουμε έρθει με τον Ανδρέα τον Μαντά να του πάρουμε μια συνέντευξη, να μας μιλήσει για την Κρήτη, για την καριέρα του και για τη ζωή του γενικότερα. Καλώς σε βρήκαμε, κύριε Μίνο. Καλώς σε ορίσατε. Είσαι γεννημένος εδώ, στο Καλογέρου. Στο Καλογέρου. Χρονολογία. Εγώ 39. Του 39. Ναι. Έχεις ζήσει λοιπόν την παλιά Κρήτη. Έχεις γνωρίσει εδώ όλο το Αμάρι αλλά και Γλέδια και το Ρέθινος φυσικά. Με το Λαγούτο, καταρχάς πόσα παιδιά σας στην οικογένειά σου? Δύο αδέρφια. Δύο αδέρφια. Ένας γιατρός, εγώ, ο οποίος δεν προχώρησα πολύ στο γυμνάσιο και αναγκάστηκα μετά για να μην μείνω στο χωριό και πήγα σε ένα εκτροπείο στο Ρέθινος. Εδώ γεννήθηκες, ναι. Και πήγες στο Ρέθινος σε ποια ηλικία? Πήγα 11,5 χρονών στο γυμνάσιο και πήγες σε πλοποιείο. Ναι, και μετά από την τρίτη τάξη μετά έμεινα μεταξυστέως και δεν πήγα στην τετάρτη και τα παράτησα. Ασχολήθηκες δηλαδή με την, σαν πλοποιός? Πλοποιός, ναι, και είχα ανοίξει μαγαζί στο Καμαράκι, στο Καβρά, το κρεμπολίο απέναντι. Μάλιστα. Μετά, όσο ξέρεις, όταν έκοψα ένα δάχτυλο. Ναι, εδώ, το βλέπω. Γιατί αυτό το επάγγελμα το που εξάσκησες μετά με το πλοιοποιείο δεν ταιριάζει, μου είπε. Όχι, ξενύχτηκε μηχανήματα. Ναι, και έμεινε το δάχτυλο στη σβούρα. Ναι, ναι. Ο τελευταίος κόμβος επάνω με τον νύχι. Αυτό μου το έχει πει ο Ηλιάκης, ο πατέρας. Ο Στρατής, ναι, ναι. Ο οποίος ήταν πλοποιός και ναι, μου λέει, σταμάτησα, μου λέει, σταμάτησε τη δουλειά για το επάγγελμα, δεν μπορούσα να το συνδυάσω. Λοιπόν, έχεις λοιπόν ξεκινήσει πλοποιός να δουλεύεις και με το Λαγούτο πώς ασχολήθηκες και πότε? Άρχισα να... ένας χωριανός μου είχε πάρει που δούλευε στο Μαμακάι το φούρνο, mm-hmm. Είχε πάρει ένα παλιό Λαγούτο και έπαιζε ένα κομμάτι αυτό με τον τίτλο Δαρντάνα μου που έλεγε τότε και... κοίταζα εγώ πώς το έπαιζα και έπιασα το Λαγούτο μετά και τσάκα τσάκα και το έπαιξα καλύτερα από αυτόν. Μάλιστα. Και μου λέει, εσύ παίζεις καλύτερα από μένα. Εντάξει. Είχες μουσικό αυτή λοιπόν. Ναι, μετά πήγα στο φουρεράκι του από τα Μπελάκια, αλλά έχει παντρευτεί φουρενή μας του Ράφτη, στο γραφείο, είμαστε φίλοι και πήγαινα εκεί πέρα εγώ τα βράδια και του ξετρύπωνα σακάλια, κάτι έκανα μέχρι να κάνει διάλειμμα να μου δείξει κάτι. Το πρώτο κομμάτι που μου δείξε ήταν «Ζωή σαν δεν μου χάρισες του κλάδου». Ναι. «Μια ώρα τη χαρά σου». Κατά γράμμα. Έπαιζα λοιπόν εκεί πέρα λιγάκι, σε πολύ λίγο χρόνο, μα πολύ λίγο χρόνο, 6-7 μήνες, ήταν της Παναγίας. Και δεν βρίσκανε Λαγούτο. Ήτανε ο Σκουλουφιανάης, ο Γιώργης από τους Αποστόλους που ήτανε ιερας τέχνης και ήθελε να πάει στο Κοτσίφι το γάμο στι Βολιώνες. Και δεν είχε Λαγούτο. Τι να κάνω, τι να κάνω, και τι λέω, να είσαι, πάρουν το εγώ να... Και με πέρυσι πάμε στο πρώτο κλέντι. Φυσικά το χέρι μου, καταλαβαίνετε, έγινε τα ούλη μετά, δεν ήξερα. Αυτό ήταν η αρχή. Εγώ άκουγα καλά σχόλια. Σε ηλικία τότε, 15, 17. Όχι, παραπάνω. 17-18, ναι. Ψηλά. Τέλος πάντων. Ψηλά ήταν. Ναι. Λοιπόν, ήταν το 58 κάπου εκεί πέρα. Αυτό λοιπόν ήταν το βάθισμα του πυρός που λέμε, ναι, σε ένα γάμο στο, ναι, στο, στη Βολιώνες του Κοτσίφι. Ναι, ναι. Ωραία. Αυτό και μετά εγώ ήταν καλά σχόλια, ότι παίζει, ότι έχει, είναι εξελίξιμος, κάτι. Ναι. Ήταν εξελίξιμος, παίζει καλά. Ναι. Πήρα και εγώ θάρρος, έπαιζα μετά, πήγα και έκανα μια δοκιμασική στο ραδιοφωνικό σταθμό, στα Χανιά. Στα Χανιά, Σκουτσουρέλη. Ναι. Σου Κουτσουρέλη τότε. Το κρατικό. Κρατικό, ναι. Το κρατικό. Η Ιωάννα ήταν εκεί πέρα, ναι. Λίγο ήταν αυτή. Μάλιστα. Μετά. Προχώρησε. Δηλαδή εσύ δεν είχε δάσκαλο, μου. Όχι. Ήσουν αυτοδίδακτο. Ούτε μου έδειξε κανείς. Αυτοδίδακτο. Και πήγα μετά. Πήγα και τον Κοντζάμπα στο Μανώλη του Χρονοαστήρι και έγραψα εκεί πέρα. Πήγα το Σομπασί και δεν άξα να τον ενδιαφέρω γιατί έτρεμε με το. Πρώτη φορά στα μικρόφωνα και λοιπά. Ναι, πρώτη φορά και ο Νίκος. Και έφτασε σε σημείο να παίζει ο Πλακιανός στο σταθμό με τη... Τον έχεις γνωρίσει? Ναι, έχω παίξει μαζί του σε βάφτιση.
Έπαιζαν και οι, με το Ζωλή η Ασπασία. Η Ασπασία, είπαμε, ναι. Είναι ανιψιά του ήταν. Ανιψιά έπαιζαν του. Και ο Ξυλούρης τότε και εγώ με 4-5 συνεργεία διαφορετικά. Πού τώρα, πού? Στο σταθμό. Α, στο σταθμό. Ναι, δηλαδή εκπομπές. Εκπομπές. Μπορεί να ήταν 5-6 την εβδομάδα. Δηλαδή, α, εκπομπές. Κάνατε εναλλαγές. Με ναι. τον Πίλινο, ναι. με το Σταματογεννάκη. Καλατζάκης ο Πίλινος. Ναι, Καλατζάκης, ναι. ναι, με το Σταματογεννάκη. Το Στέλιο. Το, ναι. Συγνώμη, το, γεράσιμο, το γεράσιμο. Το γεράσιμο, ναι. Στην παραλία έχω παίξει με τον Καρεκλά. Με τον Καρεκλά. Από το χειρότερο με τον με το Λαγό. Το Λαγό. Σαν δοκιμαστικά. Έχεις γνωρίσει λοιπόν ναι. πάρα πολλούς. Ναι. Λοιπόν, φέρνοντα εξία, πήγα στο στρατιώτη εγώ, έτσι γνώρισα και τον Μπενιανό και πέρασαμε λίγο καλά γιατί είμαστε στο Χεβόπ. Σε ποια περιοχή πήρε. Στο Χεβόπ. Ναι. 4.000 νεοσύλλεκτες. Ύστερα πήγα στα Λιμ. Βόρεια Ελλάδα. Χωρίσαμε, ναι. Μετά πήγα στη Θεσσαλονίκη απ' έξω στην Λυτή και ο Μπενιανός ήταν στο Λάγκαδα. Η αξιωματική λοιπόν εσυνδέανε ηλεκτρονικά και έπαιζα. Ο Βενιανός από το Λαγκαδά ναι. και εγώ από το από τη Λυτή και ναι. παίζαμε για να διασυνάσουμε μια αξιωματική. Μάλιστα. Αυτό ήταν. Λοιπόν, απολύεσαι από το στρατό. Απολύεμαι λοιπόν. από το στρατό και αμέσως μετά αρχίσανε γλέντια. Επιστρέφεις εδώ, στο ναι. Ρέδερμα. Αρχιωτά γλέντια, ερχόταν και σχολιώρης εδώ στο χωριό μου. Είχαν κάποιες γνωριμίες ναι. κοντά. Ναι. Και ερχόταν συχνά. Με τον Μαρκογιάννη, τότε έπαιζε με τον Μαρκογιάννη. Με τον Φουναράκη τον Μάρκο. Με τον Φουναράκη τον Μάρκο. Ο Μαρκογιάννης πήγε μετά. Μετά. Ναι. Έπαιζε με τον Σκορδαλό ο Μαρκογιάννης. Ναι, ναι. Λοιπόν, πήρα εγώ τον αέρα και τον Καλόν. Είχα πάει με τον Σβογιώργη και στο Όρο. Στην πρώτη χωροσφαιρίδα που είχαν κάνει ο σύλλογος. Συγγνώμη, αν σε διακόψω, τότε παίζατε ένα λαγού το Μάρκο. Ένα λαγού. Ένα λαγού. Ήταν πραγματική ζυγιά που λέμε. Βεβαίως. Ναι. Ζυγιά και έπρεπε το λαγού του. Ναι. Μου ξεχώρισε να μπορεί να παίζει δάχτυλα αλλά και να κομπανιάρει. Α, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, ο ίδιος ο Μαρκογιάννης που είναι ο Θεός του λαού του δεν ήξερε να κομπανιάρει. Ήταν μόνο. Ναι, ναι, δεν ήξερε, ήξερε συγχωρίες. Ναι, ναι, ναι. Τέλος. Λοιπόν, εξελίσσονταν έτσι η δουλειά και μια μέρα είχα γράψει πρώτα με το λιαπάκι από το 4 δισκάκια. Με τον αρχόντο του λιαπάκι από τη γράφη. Το Μανώλη, ποιο λιαπάκι. Αρχόντης. Α, τον αρχόντη. Ναι. Φέλα, μου λέει, ερωτόκριτο με λέγει. Ερωτόκριτο, έλα να πάμε πιάνω στην Αθήνα και. Γιατί υπάρχει ο Μανώλης ο Λαουτσιέρης, αλλά σε λες το λιράρι το λιαπάκι. Ναι. Ναι, αν υπάρχει η Μανώλη, μπορεί να είναι κανένα παιδί του, κανένα ζωή. Αυτό έπαιζε με τον Σκορδαλό ο Μανώλης, είναι πολύ καλό. Και ζει ακόμα, είναι στο Ηράκλειο. Στη... Είναι... Δεν το. Μεσάρα, νομίζω. Δεν έτσι ναι. να τον γνωρίζω ναι. ποτέ. Λοιπόν, γιατί εγώ μετά πήγα το 70 στην Αθήνα με τον Κακλή και τον Ροδάματο και αγάπησα να τα μπράβο, τώρα θέλω να πούμε πού γνωρίστηκε με τον Κακλή και τον Ροδάματο, εδώ. Εδώ, μια μέρα που μας καλέσανε με τον Ροδάματο να πάμε στο Ηράκλειο της Απόκρης. Να δε, πούμε ότι ο Ροδάματος ήταν και ο Κοτοχωριανός από εδώ, από ναι, το Ψυγιά. Ναι, ναι, αλλά στο Ρέδινο γνωρίστηκε με το γραφείο και με το Ιεράκι. Λοιπόν, μου λέει, μας καλούν στο γήπεδο του Όφη μια ταβέρνα εκεί πέρα. Ναι. Τι λες να πάμε, Ροδάμαθε, εγώ δεν μιλάω. Εσύ δεν μιλάς, τι άμα να κάνουμε. Και μου λέει, να τσιω το κοπέλι, ήταν α, στο τότε κακλής, σας, λοιπόν, ναι. στο σταγάκι την πόρτα. Ναι. Και το κοπέλι τραγουδεί καλά. Ναι. Να το πάρουμε, του δούμε κάτι. Ναι, ναι. Ήρθαμε εμείς, πήγαμε στο Ηράκλειο και την καθαρά Δευτέρα μετά με παίρνει ο Γεράσιμος στις Κορφές να πάμε. Στις Κορφές. Ναι, μέσα στον Ετογλέντη. Μεγάλο χωριό και Μερακλείδη. Και Μερακλείδη. Ναι, 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 ναι. Μαντινάδο λόγοι και, ναι. και η, Μαντινά, η παρέα εκεί πέρα από το Σταυρδάκης ναι. είναι στις Κορφές. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πάω εγώ και ό,τι πάρω θα τα βάλουμε στο ναι. λογαριασμό μας. Ναι. Γιατί ήταν σίγουρο ότι με το Γεράσιμο θα βγάλω πολλά. Γύρισα πίσω εγώ. Με το Ροδάματο. Με το Γεράσι. Με το Γεράσι μου πήγε στο τις Κορφές. Ναι, με το Ροδάματο παίζαμε στο Ηράκλειο. Και έφυγα εγώ από την μα παρέα. Με τον Κακλή που μου πες με τον Κακλή. Ναι, και με το Ροδάματο. Παίξατε με το Ροδάματο. Πού ναι. πήγατε τότε. Πού παίξατε. Στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο. Για 8 μέρες. Α, στο Ηράκλειο. Και μετά πήγε με τον Γεράσι μου στις Κορφές. Και με παίρνει ο Γεράσι μου τηλέφωνο να πάμε στις Κορφές. Ναι. Αλλά εγώ ήμουν με τους άλλους. Και το ρωτάω εγώ, λέω, θέλετε να πάω. Και ό,τι πιάσουμε, γιατί εκεί θα είναι. Ήξερα εγώ στις Κορφές είναι τέτοιο πολύ κρίμα. Τραγουδάνε και σου πετάνε. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Και συμφωνήσαμε και πήγα. Γυρνώντας πίσω,
είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος του Λιαπάκη. Και είχα μια εισαγωγή τσαβό μπροστά, πρώτη εισαγωγή. Οπότε φωνάζει ο Γαγάνιας. Τον Λευτέρης, ναι. Και το δισκοπολείο του μοναδικό. Ναι. Λέει, Θανάση, έλα εδώ. Πάει, άκουσε εδώ πέρα. Και ακούει το Θανάση, του βάζει την εισαγωγή. Ποιος είναι αυτός. Λέει, το κοπέλι που είναι το μαρακούδικο σου, το φούρνο. Σαν για βαρβάρα. Ναι. Και ήταν κοντά το σπίτι. Ναι. Έρθε λοιπόν σκορδαλός στη μέση του μαγαζού, τα χέρια πίσω. Ποιος είναι ο μήνος εδώ. Λέω. Λέει, Αντράτσι μου, είχε πληροφορία αυτός. Γιατί ήταν σκορδαλός, δεν είχε τυχαίος. Και μου λέει, μπορείς το βράδυ να είσαι στην τράπεζα, ήταν παρακάτω η εμπορική, να κρατάς το λογοτάκι σου. Εγώ θα πήγαινα και στα Χανιά να μου λύγει και οπουδήποτε. Σκορδαλός. Ναι. Τρεμούλα για να του μιλήσουμε. Και πάω και παίζουμε δύο-τρία κομμάτια από φαδίες που είχαν γράψει στην Αμερική τότε. Ναι, ναι. Ψαροπούλα και διάφορα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επεκταγόμαστε με το. Δεν γίνει γύρω. Μπουζουκάκι. Α, μπουζουκάκι τώρα. Μου έπαιζε το κομμάτι, το έπαιζα εγώ. Τέλεια όμω. Εγώ πήγαινα στο Μαρκογιάννη, το πυραρία και έβανα ύφραγα. Δεν ξέρω τι ήταν. Στο box. Ναι. Ναι. Box και, τα... και μια φορά του ζήτησα να μου παίξει ένα από αυτά, λέει το θυμόμαι κανέναν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μου λέει τις 29 Αυγούστου θα παίξω στον Καβαλά. Α, στο Μπλατανιά. Ναι, εγώ ήταν έτσι. Όλο το ρέθινο παίρνω. Ναι. Δεν είναι μόνο όσους είχαμε κάτω. Ναι. Όλο το ρέθινο έκανε. Περνούσε. Τα πάνω κάτω, ναι. Τα βλέπεις άλλο. Ναι. Εντάξει, όλα αυτά. Δύο μέρες πριν να γίνει το γκλέτε, κατέβηκε ο Μαρκογιάννης κάτω. Ο Βαγγέλης. Ναι. Και μου λέει ότι σκουνάγες. Πήρα εγώ όλες τέλεια. Λέει, πού θα τα χρησιμοποιήσεις. Λέω, θα παίζω με τους κορδαλούς του Γαμπαλά. Ξέρεις ότι ήρθε ο Βαγγέλης σήμερα. Εντάξει, ο Βαγγέλης ήταν. Δεν μείνεις εγώ, έφυγα. Πήγα στο μαγαζί μου. Και έρθει ο Θανάσης, σκολόζα και μου λέει, Αντράτσι μου, κόρδες, μπαίνες όλα, κομπλέ, να ετοιμαστείς για να πάμε την άλλη μέρα. Εγώ πέταξα από τη χαρά μου τότε, λέω, εντάξει, δε, παρόλο που ήρθε ο Βαγγέλης, δεν τον επέρνει. Και πήγαμε εκεί πέρα, παίξαμε, ερχόταν και πολύ. Οι δυο σας, οι δυο σας. Ναι. Το σκολοδάλο μιας. Λιράρδες εκεί, ο Τσιμπραγός, ο Λιράρης, ήταν όλη νύχτα δίπλα μου. Για να βλέπει το Θανάση, βέβαια, αλλά από εκεί ύστερα όμως δεν του τη συμβαίνει και να την περιμένει. Από εκεί και πέρα μετά ξεμιλιστήκαν όλοι. Ο Ροδάμ, ο Γεράσιμος, συνέχεια. Και όταν ήμουν έξω, εκτός του Κορδαλού, πήγαινα με όλους τους άλλους. Και ο Σομπασής μετά με γνώρισε μετά με αυτό. Εκατέβηκε να γυρεύει, να πάει στο Τσεκνάκι και με βλέπει στο πορτοκάλι απ' έξω και μου λέει, μπορείς να έρθεις στον αγάμο. Όσους γάμους έβγαλε από εκεί και ύστερα στο Μπασίς, μόνο μένα πριν, αν ήμουν ελεύθερος. Και μόνο όταν πήγε στην Αμερικανική βάση, τότε απομακρυνθήκαμε. Δηλαδή, έπαιξε με τον Σκοδαλό κάποια χρόνια. Ναι. Μετά συνεργάστηκε. Μέχρι που έφυγε μετά στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Μέχρι που έφυγε. Διότι συνέπεσε να πάρει ο Μουντάκης είχε το Μανιά. Ναι. Ο Σκορδαλός ήταν ο Μαρκογιάννη. Ναι. Ο Μαρκογιάννης βρήκε ψωμί το στο Σφογιώργη που ανέβαινε τότε και λοιπά και πήγε. Και έμεινα εγώ, έπαιζε, έπαιρνε το Χατζηδάκι καμιά φορά, έπαιρνε, αλλά... Εσύ έπαιζες με διάφορους τότε όμως. Ναι, με διάφορους, ναι. Ναι, αλλά όσα λένε για τον Σκορδαλό, ναι. Εντάξει, ναι. Δεν άφηνα εγώ τον Σκορδαλό να πάω γιατί ήταν και για μένα τιμή. Ναι, βέβαια, ήταν, ναι. Ναι. Σωστά. Όταν έφυγε μόνο στην Αθήνα, τότε απελευθερώθηκα και έμεινα 2,5-3 χρόνια πόσο ήταν με το Γεράσιμο. Το Γεράσιμο. Μόνο το Γεράσιμο. Και αυτό, και αυτό σαν μόνιμο. Σπουδαίος ο Γεράσιμος. Ναι, ναι. Βεβαίως. Ναι. Σαν μόνιμο. Ναι. Όταν γράψαμε το δίσκο με το. Μου τα μπερδεύουμε, βέβαια, αλλά εντάξει, όλα ναι, είναι. Ναι. Ναι, κάψει την καρδιά. Αυτό στο... πότε γράφτηκε, το 80, το 70, ναι, ένα κάπου, 70. Εκεί, 70, 70, 70, 70, 70 ναι. Ναι. Γιατί γράφτηκε, ναι. Και ενώ γράφτηκε πρώτο, πρωτοκυκλοφόρησε, κάνει τον πόνο μου χαρά μετά. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν,
Πήγαμε στο γραφείο με το Βαρδουλάκη να μας... Στην Πάνη παραγράφηκε. Ναι, να μας πληρώσει κάτι, ας πούμε. Ναι. Και τελειώσαμε, του λέει ο Μανώλης, λέει, έχουμε κάνει μερικές πρόβες με τον κλάδο για κάτι. Κομμάτια, τέλος πάντων. Τραγούδια, δύο και δύο πέραν τα κομμάτια. Και... Τότε έβγαινε δισκάκι, από μια μπάντα το ένα, δύο τραγούδια. Δύο τραγούδια, ναι. Και τέσσερα, δηλαδή ήταν δύο συρτή, ένα Λάξη και ένα Κοντιλιές, ένα Οριζότη, Καλαμαγερό. Ναι. Τρακ, λέει, περίμενε. Και παίρνει τον κλάδο τηλέφωνο. Του λέει, Λεωνίδα, εδώ έχω τον Κακλή και γράψαν με το, με το Ρουδάμαθο ένα δίσκο. Και ευκαιρία τώρα να ανεβείς, τι μου είπαν ότι έχετε κάνει προετοιμασία σε μερικά κομμάτια. Λέει, Παύλο, δεν έχω λαού του. Γιατί ο Κακλής, όπως ξέρετε, ήταν μαθητής τότε. Λέει, ο μήνας είναι εδώ πέρα μετά. Λέει, αύριο έρχομαι. Και ανεβαίνει. Ο κλάδος, δηλαδή, παρόλο που δεν είχαν παίξει μαζί, γνώριζε τώρα αυτός, με τους Παγκαλόπες, με τον Γεράσιμο παίζουν. Και γράψετε τότε με τον Καγκλή και με τον Κλάδο ποιο? Σε δύο δίσκους, ο κόσμος με κατηγορεί και... Κάνω τον πόνο μου χαρά. Κάνω τον πόνο μου χαρά, μεγάλες επιτυχίες. Ναι, το κάνω τον πόνο μου χαρά είναι... Μα και το θα την κάψω στην καρδιά ήταν τεράστια επιτυχία. Τη θυμάμαι εγώ όταν ήμουν κοπέλι, κατέβαινα εγώ τότε στην Κρήτη. Χαμός. Ο Καγκλής είχε από τότε το αστέρι του είχε αναδειχτεί. Έγραψα εγώ τους έξι πρώτους δίσκους του Καγκλή, παίζω εγώ. Επίσης, να ήταν ανώτερο Θεό, ήταν και αυτό. Επιτυχία μεγάλη. Αυτό επιτυχία. Ο Ρουδάμαθος μεγάλος δημιουργός. Ναι. Εκτός από παίκτη, ας πούμε, ήταν δημιουργός. Ναι. Πολύ καλός. Αλλά ήταν το καλό ότι είχαν σμίξει τότε με τον Καγκλή και συνδυαστήκαν και η φωνή και η λύρα. Όταν πήγαμε εμείς στο Ηράκλειο, αυτό συνδέονται όλα αυτά, πήγαμε μετά στην παραλία του Κούντι, στον πρώτο όροφο και κάναμε κριτικό, το πρώτο κριτικό κέντρο που έγινε στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο. Στο Τάσο. Ναι. Ο Κούντις, το Τάσο. Ο Κούντις που παίζει μπάλα. Ναι, ναι. Στον πρώτο όροφο. Μάλιστα. Ερχότανε κόσμος, αλλά για να είμαι ειλικρινής, ερχότανε, ξέρα, έβλεπα εγώ, ερχόταν για τον Καγκλή. Επί το πλήστον και πίσω ο Ρουδάμαθος εγώ. Ναι. Ο Κακλής ήταν πολύ κοινωνικός άνθρωπος, αλλά και τη φωνή. Και η φωνή, μετά το Μανιά, γιατί για μένα ήταν Μπαξεβάνης, Μανιάς, Κακλής. Ναι, βέβαια. Ποιο θα βάλω πρώτο τώρα, τον Μπαξεβάνη ή τον Κακλή, ο καθένας, ή τον Μανιά, ο καθένας για μένα και τρεις καλοί. Ο Μανιάς περισσότερο με εντυπωσίασε, αλλά εντάξει, γιατί είχε και πολύ περισσότερο έργο. Έβγαλε πράγματα πολύ σπουδαία. Και μετά... Θα έβγαλε ο Βαγγέλης, ο Μαρκογιάννης θα έβγαλε τα περισσότερα. Ο Μανιάς έπαιζε, ο Μανιάς έπαιζε και λαγούτο όμως. Ναι, οπωσδήποτε καλύτερα, δεν ήταν στο κατάσταση ούτε του Καραγιώργη, ούτε του Κακλή, ούτε ο Κακλής έμαθε συλλαβιστά. Μέχρι που αυτά δεν λέγονται, αλλά ο Θεός να αναπαύσει. Λοιπόν, γράψαμε ένα δίσκο δηλαδή, εβδόμο, ο οποίος, λέω, δεν θα πω καθόλου το όνομά μου εγώ, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Και έγραφε Κακλής, τι λέγανε όλοι ο Κακλής, είναι καλός, αλλά δεν ξέρει λαού του. Πάει μετά ότι ο Κακλής έβγαλε και δίσκο και τραγουδάει μόνο χωρίς. Πάντα έχει προτεραιότητα αυτός που τραγουδάει. Ναι. Πάντα. Στην Αθήνα λοιπόν πήγατε με τον Κακλή του Ρουδάμαθο. Ναι. Καταρχάς εσύ πότε πήγες στην Αθήνα να μείνεις, ας πούμε? Εγώ πήγα στην Αθήνα το 70. Το 70. Ναι. Και πώς πήγες, δηλαδή, πήγες για δουλειά εκεί, πήγες, άνοιξες το μαγαζί μου, είσαι πεινόμενος. Όχι, πήγαμε δύο μήνες, για δύο μέρες για την κάψη την καρδιά και έπηγα σε 33 χρόνια. Έμεινες εκεί. Ήρθαν τα μαγαζιά όλα, μοίρευανε. Ναι. Μέχρι τη δεύτερη χρονιά ήρθαν και ο κλάδος του Γνάρη και μου λέει πώς θα βγάλεις, λέει διπλά λεφτά παίρνεις εδώ. Ποια μαγαζιά υπήρχαν τότε, σας, για να θυμίσω λίγο. Μέχρι 39 φτάσα. Α, τόσα πολλά, ναι, μέχρι 39 φτάσα. Ήταν ο Κόκκινος, ήταν ο Γνάρης. Εγώ έπαιζα στο Αρκάδι τότε. Αρκάδι, στο Εγάλο, Ήταν ο Μάλλος παρακάτω. Πολλά. Τι είναι. Ήταν ο... Η Γοργόνα. Ο Σκεβάκης που έπαιζε. Και πρώτα σε ένα υπόγειο στην Ομόνια. Και ο Μουντάκης έπαιζε σε ένα υπόγειο, νομίζω. Ο Μουντάκης έπαιζε σε ένα... Ναι, μικρό έτσι. Πήγα μια βραδιά μαζί του και σε μια σκάλα από κάτω. Σε... Πολύ πάντως, ναι. Ο Ξυλούρης ο Νίκος που είχε ανέβει τότε σας με το... Ο Ξυλούρης ανέβηκε και πήγαινε, έπαιζε
Σε κριτικό μαγαζί. Σε κριτικό στην αρχή, ναι, ναι. Εκεί στο... Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε το... την οδό. Στο Σύνταγμα κοντά, νομίζω. Όχι, όχι, ήταν προς το... προς την Καρατσίου κοντά εκεί. Εντάξει, καλά, ναι. Ναι. Λοιπόν, πήγαμε σε κάτι χωροσπεριδίδες, πήγαμε και στο Πέραμα με το Ξυλούρι, σε μια χωροσπεριδίδα, αλλά είμαστε 5-6, δηλαδή, έχουμε βιβολάν. Μάλιστα, ναι. Εντάξει, είμαστε, είχαμε τη φιλία. Τα ξημερώματα εσμίγαμε ή στη Σόνια ή στον Κορδαλό. Στον Κορδαλό, Τι μεγάλο σαγό, Κορδαλό. Ναι. Επηγαίναμε και παίρναμε κατά ύφη με παγωτό το χειμώνα. Δεν μου λες, τότε παίζανε νομίζω στα γλέντια, στα κέντρα κάθε μέρα, Πριν μια μέρα, ρεπό. Ναι, μια μέρα, ρεπό. Κάθε μέρα. Ξεκινάγανε νωρίς. Ναι. Όχι 12 ώρα και λοιπά. Όχι, όχι, νωρίς. Πηγαίνανε οικογένειες, τρώγανε φαγητό και ακούγανε. Μα ήταν καλής. Ναι. Μερακλείδες. Ναι. Ξημερώταν το γλέντι. Μάλιστα. Μπορεί να τελειώνει. Ήτανε το κριτικό στοιχείο. Βέβαια και τώρα στην Αθήνα υπάρχουν, συνεχίζονται, αλλά τότε σας ας πούμε υπήρχε. Εμείς είχαμε κάνει γάμους από την Εύβοια, από τα φύγανε τρελαμένια, νησιώτης γάμους. Ναι, μάλιστα, ναι. Είχα και το Μαρακάκι το Μανώλη, ο οποίος του είχα πει και κατέναν, ήταν είχα το μαγαζί εγώ στο... Αυτός ήταν από τη Μεσαρά. Ναι, ναι Μεσαρά. Αλλά μένει στο Νελευσίνα. Στην Νελευσίνα. Και κατέβαινε κάτω και στο χορό. Το μικρόφωνο, τα ισκώτικα όλα γίνονταν. Τότε ήταν και ο Παπουτσάκης στη... Ναι, Παπουτσάκης. Στη Λεωφόρο, στη... πώς το λέγανε. Καλά, δεν έχω γράψει δίσκο και με αυτόν. Το Κωστή, ναι. Δεν έχω. Ζει αυτό, ζει. Ναι, ναι. Ναι, βέβαια, καλά πάει. Ύστερα βγήκε ο γιος του, ο αδερφός του, Λαγούτο. Κρητικοπούλα, στη Κρητικοπούλα. Ναι, ναι. Ναι, μάλιστα. Έκατσες λοιπόν εκεί και έκανες το δικό σου μαγαζί τότε. Ναι. Πες μας, όχι, όχι δικό μου μαγαζί στην Αθήνα. Όχι. Εδώ. Δεν έπηγα στην Αθήνα, πήγα, βγάζαμε ικανοποιητικά λεφτά. Ναι. Όσο ψέματα από το Αρκάδι, που είναι ένα μαγαζί με 130 καρέκλες, ναι, βγάζαμε τότε μέσω όρο σίγουρα 8.000 το μήνα. Μάλιστα. Και ήταν 1.100 ο μισθός του ταχυδρόμου, ναι, και του τραπεζικού. Ναι. Εσύ παράλληλα τότε στην Αθήνα ασχολήθηκες με κάτι άλλο ή μόνο με τη μουσική? Εγώ στην αρχή μου ένας να πάω για εμπλουμπιός. Ναι. Και πήγα, τον βρήκα, λέει ωραία, έλα από Δευτέρα, τα κουδιά σας ας πούμε, όλα καλά μας, τα οικονομικά. Σε 5-6 μήνες θα σε αστέρι. Λέω φίλε, γεια σου, σε 5-6 μήνες θα σου μάθαινα εγώ την τέχνη. Αλλά αφού είναι έτσι, εγώ έβγαλα και σχέδια από το φιγουρίνι. Μας είπαμε δεν μπορούσες να κάνεις τον εμπλοποιό λόγω ότι το ξενήθηκε λοιπόν το αυτό. Θα μπορούσα, ναι, όλα, εντάξει. Τέλος πάντων, και δεν έγινε αυτό. Ναι. Μετά ερχόταν στο μαγαζί η Ελένη Καζαντζάκη. Η Καζαντζάκη. Το Θεό της συγχωρέσει. Η γυναίκα του μεγάλου του Καζαντζάκη, του μεγάλου συγγραφέα. Παγκόσμια. Του συγγραφέα, ναι. Ήρθε μια φορά τυχαία, ναι, στο Αρκάδι. Ναι. Ξανάρθε, τσάρεσε. Όλο το Λαγούτο δεν ξέρω. Ναι. Και μια μέρα που είχαν αραιώσει μια διαφορά, μου λέει κύριε Μίνο, τα ρίτε από την παρέα μας. Σε κατεβαίνω, να χειράσουν κάτι και μου λέει στα ίσια, μου λέει θέλω να σε πάρω στις εκδόσεις. Ενώ εγώ ξυπνάω το πρωί 9 η ώρα, 9-9.30 ώρα ξέρω εγώ, ό,τι ώρα ξυπνάς άρχισε, θα πηγαίνεις στις τράπεζες, κρατάς πιταγιές. Θα πηγαίνεις, θα πηγαίνεις τα τυπολόγια στο προστορία. Να μαζεύεις τις επιταγές όσο μπορείς. Εκδόσεις Καζαντζάκη λοιπόν. Ναι, Καζαντζάκη έπαιζε το βιβλιοπωλείο που ήταν εδώ κοντά στο ταχυδρομείο που είναι και ακόμη τώρα. Σαλβαράκι. Σαλβαράκι, έπαιρνε βιβλία εδώ. Έπαιρνε στο Ηράκλειο 2-3 μαγαζιά. Ήταν στη Θεσσαλονίκη πολύ, όλη η Ελλάδα ήταν ο χαμός. Πουλούσε παντού. Και εκεί έκανες πόσα χρόνια? 17 χρόνια. 17 χρόνια, μπράβο. Από εκεί πήρα και σύνταξη. Από εκεί. Γιατί είχα σου κολλούσε τα ένσημα, Και εδώ στο, ναι, βέβαια. Ναι. Τέλος του μήνα, ναι, πήγα. Μου λέει, έλα κύριε Μίνο κάτσε, μου λέει, πες μου τι θέλεις, ναι, να παίρνεις. Πήγα μια, ναι, 20 του μήνα είχα πει, ας πούμε, ναι, στις 10 μέρες, ναι, ήταν τέλος του μήνα. Μου λέει, τι μισθό θέλεις. Λέω, κυρία Ελένη, πώς μου κόψε τότε, ευτυχώς. Τη λέω δεν θέλω τίποτα. Ασφάλεια και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λέω Χερμίνο, και ασφάλεια θα έχει και το μισθό σου. Μπράβο. Μπράβο.
Ο Θεός συγχωρέσει, πάλι λέμε. Λοιπόν, έγινε αυτό εκεί πέρα και είχα και την Καζιτζάκη και το Λαούτο μου. Ό,τι ώρα θα ξυπνήσω, 9:30, 10, ό,τι να είναι, να πάω. Στο τέλος που είχα και ευκαιρία, μπορεί να έρθει ένα και γιούδες παραγγελίες. Και πότε έπαιρναν τηλέφωνο το κλαστήριο, να έρθει να τις πάρει και να κάνει. Πάρα πολύ καλά, πέρασα εκεί. Αυτό ήταν και... Το μαγαζί το δικό σου πότε το έκανες? Το 80 μέχρι το 94. Περίπου. Α, εδώ. Πού το έκανες το μαγαζί το δικό σου? Το εμπλοποιείο, ναι. Ήταν εδώ. Ναι. Όταν πήγα στην Αθήνα μετά, ναι. Έκανα το μήνο. Το κέντρο. Το κέντρο. Πού, σε ποια περιοχή? Έγινε από το... Του Λακιώτη απέναντι. Α, τέρμα θυμώνα. Προς το Ήλιον. Ναι. Και... και πήγαινε και καλά, yeah. Αλλά όταν έκαμε ο Λιακιώτης στο μαγαζί που είχε και τα μέσα, έγινε και η αξιοποίηση της Θηβών και εμένα που παρκάρανε, yeah, 50 αυτοκίνητα απ' έξω, έχασα το πάρκινγκ. Πάει στο μαγαζί. Έπαιζες και με τον Χωριανό μου, μου είχες πει το Παντελή, το Δερμιτζάκι. Ναι, ο Παντελής είναι πολύ καλός. Καλός, λέει, καλός. Έπαιζα με τον Καρεφίλη από τα Χανιά. Τον Καρεφίλη, αρκετό, yeah. Ο Μάρκο. Το Βασίλη, το Βασίλη, το Βασίλη. Ξυλούρης. Ο οποίος συμφωνεί του είναι Ξυλούρη. Ναι, και το Ξυλούρη, καλιά από το Βασίλη. Το... Ναι, ναι, το... ναι, πολύ καλός. Τον είχαν φέρει και στην Αλφά όταν κάνανε μια, ναι, τιμητική και τραγούδι ο Βασίλης. Ναι. Ξέρω. Ωραία, έκατσε πώς στην Αθήνα, έκανες οικογένεια στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Είχα την οικογένεια μου. Α, είσαι από εδώ. Ναι. Έχεις δύο παιδιά, νομίζω. Ναι, δύο γιους έχω. Στην Αθήνα, λοιπόν, συνέχισα εγώ να έρχονται από πάνω. Εδώ, ναι. Να ανέβει, α πούμε, ο Καρβουζάκης απολύθηκε. Δεν το ξέρω το παιδί. Ήρθε και με βρήκε και γράψανε. Ο Καρβουζάκης. Ο Καρβουζάκης, ο Μανώλης, πολύ καλό. Τέσσερις δίσκους, δυστυχές στιγμές πρώτο. Και ωραία μπενιάκι εκεί. Του παίζω μισό Λαγούτο και μισό Μπενιάκι. Τότε σας ποιες εταιρείες γράφατε, εταιρείες? Σε πολλές. Ήταν πολλές, η Fidelity, ήταν η Ελλαδίσκη, ναι, ήταν, ναι, 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 η Μίνος. Η Πάνιβαρ. Εγώ είχα βιβλίο του ΙΚΑ, ΠΑ, πολλαπλές απασχολήσεις. Και περνούσαν και οι δίσκοι και οι... Ποσοστά, ποσοστά σου δίνανε τότε, βγαίνανε ποσοστά για τη δισκογραφία, γιατί... Στην ΕΟΠΗ, ναι, 2-3 δίσκους. Α, ναι. Και πληρώνανε μέχρι την πρόπερση. Πληρώνανε την αυτό, το, γιατί το ακούω ΑΕΠ. Ναι. Το ακούω αυτό, ναι, παράπονο από κάποιους, ναι, μουσικούς, ότι δεν παίρνανε ποσοστά. Λοιπόν. Άμα δεν γραφτεί, δεν έπαιρνε, ναι, βέβαια. Άμα δεν γραφτείς, ναι, ναι. Λοιπόν, και έπρεπε να γραφτείς, συνδέσεις, κάτι, εκτελεστείς, εγώ, οτιδήποτε. Και οι περισσότεροι δεν ξέραμε και πράγματα τότε. Ναι. Μετά ξύπησα λίγα. Δεν μετανιώνω γι' αυτό. Έπαιρνα εγώ στην. Όταν θα πάμε να γράψουμε, έπαιρνα 15.000 και μου δίνε και καμιά 20.000. Τότε το γράψιμο, ας πούμε, πώς το διαρκούσε? Να την κάψει την καρδιά, το γράψαμε σε μια μισή ώρα. Σε μια μισή ώρα. Το είχα ακούσει. Δύο τραγούδια. Και μάλιστα, τραγούδια. Ναι, το, ναι, πρώτο κομμάτι, να κάψει την καρδιά, ναι, αν προσέξετε, είναι δύο ματινάδες. Παίζουμε λοιπόν την μια ματινάδα. Οι ματινάδες είναι του Κακλή, ξέρεις. Εμένα μου το φέρανε, ήρθανε, ναι, Τετάρτη και την Πέμπτη. Νομίζω γιατί ο Κακλής έγραφε καλές ματινάδες. Ήρθανε την Τετάρτη στην Αθήνα. Ο Κακλής έγραφε καλές ματινάδες. Ναι. Ο ίδιος. Πολύ, ναι, πολύ, ναι, πολύ καλές. Πολύ καλές. Ναι. Στο... Και μάλιστα μετά που γράφανε, ας πούμε, στους δίσκους τα ονόματα των ψυχουργών, γράφανε και το όνομα του. Παλαιότερα δεν γράφανε, ας πούμε. Του είχα πει το Μανώλη της χώρας, του Μανώλη, βγάλει ένα βιβλίο. Μου λέει, άστο βρε, βγάζουν άλλοι, μου λέει, στο Αρκάδι. Παντού, βγάζαμε ματινάδες ο ένας του αλλού και λοιπά. Ναι. Στο στούντιο μέσα με το... γράφαμε εμείς με το Σομπασί και ήταν και ο Σκουλάς. Ο Βασίλης, και έγραφε, ναι, ναι, ναι. Και έγραφε ένα δίσκο και ματινάδα πριν 2-3 μήνες του Μουντάκη. Μάλιστα. Βγαίνει έξω του Βασίλη έτσι έτσι. Μα σοβαρά είναι. Και βγάνει το βιβλιαράκι του, λέει, βρες μια ματινάδα από εδώ. Και βρίσκω τη μεταμόσχευση τότε. Α. Το δεν επιχείρω, δεν ήξερα εγώ τι άλλο, ήταν πολύ καλό, ναι, στο στούντιο. Και ξαναπέρνει και γράφει το κομμάτι. Δηλαδή... Δεν μου λες, δηλαδή είχατε κάνει την πρόβα, ας πούμε, κάνατε καλή πρόβα πρώτα και μετά πηγαίνατε και παίρνατε. Τετάρτη ήρθε ο Ρδάμας με τον Κακλή στο Αρκάδι, ναι, και την Πέμπτη γράψαμε. Α, και ήρθαν και μέσα στο μαγαζί κάνουμε τι κάνουμε. Ναι. Ήτανε... και επίσης γράφατε, ας πούμε, μαζί τότε, όλοι μαζί. Τώρα γράφουν χωριστά τα... τώρα 8 κάναλα και ξέρω εγώ, κατευθείαν. Ναι. Γράφω στην καρδιά μας, λέει ο Μαρτυλάκης, έτοιμο έξω, ναι, 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 ναι. Και τι ήταν όμως, που δεν το...
Από το, όταν έκαμε την αλλαγή από την ΕΚΑΒ στην καρδιά να πάει στο άλλο κομμάτι, ναι. Ανεβήκαν τα δύο λαγούδα γιατί ήταν πάσο. Ναι. Και έκαμε έτσι και κλείνει κάποιο και κλείνει το σώμα. Α. Και στο δεύτερο μέρος δεν το έχουν προσέξει περισσότερο. Είναι στο λαγούδα. Ναι. Και ακούει το λαγούδα. Ναι. Πέρασε με μία έξω. Με μία. Τότε σας ήταν με την ώρα πληρώνονταν το, το στούντιο και ναι, ναι, το έχουν πει κι άλλοι ότι ήταν με την ώρα και δεν ήθελαν να καθυστερούν πολύ. Και στην Κολούμπια είναι. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ κλείναν και ραντεβού, κλείναν ραντεβού, πολλοί μουσικοί να γράψουν και σου λέει. Ναι, ναι. Και παλαιότερα, παλαιότερα, δηλαδή όταν ξεκίνησε να γράφει ο Ξυλούρης, έβαλε και μέσα να έχω ακούσει. Δηλαδή ήταν δύσκολο να γράψουν ένα τέτοιο. Στην Κολούμπια έβαλαν τους κριτικούς στο νούμερο 3, ένα παρακαθιανό στούντιο. Ναι. Και έγραφε και ο Νταλάρας στα άλλα. Ήρθανε λοιπόν στο καφενείο, αν πεις αυτά λεπτομέρειες τώρα και ναι. εγωισμοί, ναι. ήρθανε η ορχήστρα του Ξυλούρη, όλοι στο καφενείο και... και εγώ ήταν χειμώνας τότε, δεν θυμάμαι ποιο έγραφα, ναι. και ζωστελόμουν κάτι. Μου λέει, τι είναι αυτό που παίζεις, μουσικός. Μου λέει, τίποτα, ζεσταίνομαι. Ρε μου λέει, αν ξέρεις τι κάνεις να τρελαθείς. Μάλιστα. Εγώ έκανες δεν... εσύ, σόλο έκανες. Ναι, δεν, έτσι, ναι. ναι. Δεν ήξερα τι κάνω. Ναι. Εκεί πρώτη φορά ζήτησα να μου πούνε στο πιάνο. Ναι. Ποιο είναι το, το λα. Ναι. Ναι, για το γεροδάματος δεν ήξερε νότες. Έπαιζε ναι. όπως πρακτικά, ας πούμε. Ναι. ναι. Τάκα, τάκα, τάκα και έβγαλα του σχολιώσει. Δεν έχω άλλα δάκρυα. Το πιάνο. Το πιάνο. Θεωρείς ότι αν ήξερες νότες θα ήταν καλύτερα, θα μπορούσες να γράψεις κάτι δικά σου κομμάτια, να γράψεις κάτι δημιουργικά αυτό. Σίγουρα ναι, ναι. και σίγουρα συμβουλεύεις, συμβουλεύεις τα νέα παιδιά τώρα να ασχοληθούν με... Έκανα και δίδασκα στο Πουρπουρά, δεν σου πω τη σχολή κάποια χρόνια. Ναι. Έχω βγάλει πολλά παιδιά εδώ πέρα, τζαχαροκλάσεις το παιδί, έχει μάθει 32 κομμάτια. Μάλιστα. Όλα. Τέλος πάντων. Και, και του Καραφίλη ο πατέρας, παλιό λαγουδιέρης, με ρωτούσε πράγματα. Ακόρτα δεν ξέρω, οι χανιώτες όλες. Κύριε Μίνο, εδώ στο Αμάρι, ποιους παλιούς λαγουθιέρηδες θυμάσαι? Δεν υπήρχαν πολλοί νομίζω. Κανένα. Δεν υπήρχαν τότε πολλοί. Ναι. Λιλιάρδες, υπήρχαν λιλιάρδες, ας πούμε. Υπήρχαν, αλλά, δηλαδή, έχω παίξει με τον Περδινάκη τον πατέρα. Ναι, και στο μέλλον ένα Τσακαρούλης, ο... υπήρχε στο μέλλον ένα Τσακαρούλης, διάφοροι. Ναι, εντάξει, υπήρχαν δεν, πολλοί. Δεν ήταν καλής αξιόλογος, ναι. παρά μόνο ο Κλάδος μετά από Λιβάδι, αλλά από τα Πλατάνια ναι. πήγε αυτός. Και ο Ροδόμαθος. Ναι, ο Ροδόμαθος. Μετά συνεργαστήκα, εντάξει, συνεργασίες μετά, εντάξει. Και, και με τον Περδινάκη τον πρώτο δίσκο παίζω εγώ. Ναι, τον Νίκο, τον Νίκο, ε. Α, τον Κωστή, τον Κωστή, τον Κωστή ναι. Ο Κωστής πολύ καλός. Το Βυζηριάννη έχω παίξει. Το Βυζηριάννη, το, το Γιώργη, ε. Ναι. Αυτός ήταν στην Αθήνα, στο Αγίου Σαναγύρου σε μένα. Ναι. Αυτός ήταν καλός, λέει, ναι, ναι, ακούσει ναι. και είχε βγάλει και μαθητές αυτός. Σε εποχής του. Ναι, ήταν, είχε βγάλει μαθητές αυτός, κάποιους μερικούς. Ήταν, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να, να βρει κανείς όλους. Δηλαδή, όταν με πήρε με ένα Πλακιανός από τα Χανιά, που παίζει μια παράξενη λίρα, έπαιζε. Ναι. Να πάω να παίξω σε μια βάση. Εντυπωσίασε που με ξέρει. Ακούγονται, πάντα οι καλοί καλλιτέχνες ακούγονται. Ο Πλακιανός νομίζω δεν είχε γράψει δίσκο. Του πήρανε κομμάτια άλλοι και τα γράψανε. Αυτό δεν είναι. Αλλά είχε, είχε ωραίες ιδέες. Αλλά... Ένα παράξενο το ξέρει, δεν ήταν εύκολο. Ναι, και ο Καρυκλάς έπαιζε λίγο παράξενα. Έχω παίξει με το Μουντάκι, όχι σε δίσκο όμως. Ναι. Έχω κατέβει 15 μέρες στο Ηράκλειο ναι. σε κέντρο. Μάλιστα. Και παίξαμε. Έχω παίξει με τον Καραβίτη. Τον Καραβίτη, ε. Ναι. Mm. Πάλι απόκριση μια εβδομάδα και μου είχε δώσει το βιβλίο τότε με τις Μαντινάδες. Μάλιστα. Με άλλους που έχεις συνεργαστεί, έχεις πει Σοπασί, α, Σταυρακάκη, πολλούς, Νίκο, 7. Ναι, 7. Μανουρά. Σε όλους σχεδόν, να μην πω, ναι. έβαλα κάτι κι εγώ στο δίσκο. Σε... Κάτι πρόσθετα, κάτι ναι. αφαιρούσα. Μάλιστα. Του Κατσαμά παίζω σε 4 δίσκους του. Κατσαμάς. Αλλά εκεί με στενοχώρησε. Του Βασίλη. Ναι. 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 Εδώ, ναι, μπορεί να μην ήταν δικό του λάθος, όμως να μην έφταγαν να έφταγε αυτός. Αφού πήγε το εξώπλο. Ναι, μπορεί να έφταγε η εταιρεία από το γράφο. Έφταγε, ναι, αλλά πήγε τότε. Τι τυπογραφείο, ναι, γιατί έχουν συμβεί. Πας να ελέγξεις το εξώπλο και μου λέει, βλέπω το εξώπλο και είναι πολύ καλό.
Τέλος πάντων. Άλλους που έχεις παίξει. Δεν υπήρχε σχεδόν κανείς που να μην έχω παίξει. Καλός και κακός και πάλι. Με τον Αντωνιό, το Θρόνο, το Λιγουργάκι που λένε. Με το... Παλιούς, καλός, κακός. Ναι. Με τον Καρεκλάε είχαμε παίξει όχι εκλέντη. Ναι. Και στα ταβερνάκια που γύριζαν στην παραλία. Με τον Κανάκι του Κουκλινό, νομίζω. Ναι. Έχω δύο δίσκους. Ναι, ο οποίος παίζει για βιολόλυρα αυτός. Είναι ναι, καλός. Ναι. Ο Κουκλινός, ο οποίος καταγόταν από το Μάρι από εδώ, καταγωγή του Σαρά. Αυτός μένει στο... Με Σαρά. Ναι. Πού είναι οι τρύπες εκεί το... Μάταλα. Ναι. Μάταλα. Μάλιστα. Ναι. Και του πω και μια εισαγωγήτσα στο... το κρίνι. Οπα. Ωραία. Τώρα λοιπόν είσαι πλέον παλέμαχος, έχεις διδάξει πάμε και παιδιά, ναι. Λαγούτο. Έχω βοηθήσει, έχεις βοηθήσει παιδιά. Έχω βοηθήσει και γνωστά πρόσωπα, ναι. Πολύ γνωστά πρόσωπα. Ερχόταν ο Ζωηδάκης όπου θέλω παίζω στο Ταγανιά. Ο Νίκος, ο οποίος τώρα έχει φτάσει ναι, παντού, παντού. Στο Βιετέ. Ναι. Και ερχόταν ότι θα τελειώνουμε να κάνει να παίξει ένα κομματάκι. Έδειξε καλό ταλέντο. Ναι, βέβαια, ναι. Το ξέρει καλό. Και τραγούδι. Και... Είδε στη φωτογραφία. Ναι, δηλαδή, τον είδα. Ο Ζωηδάκης είναι και τιμόλογος με την Νέα Δημοτρινά. Αυτό το έριξε μετά στο παιδιαστό και ζει μετά με το παιδιαστό. Δεν μου λε. Ο Πυροβολάκης ερχόταν Μάνος, στο μαγαζί και πολύ καλός, παίζαμε ναι, συνέχεια. Ο Μάνος ήταν επί μαθητής του, πώς το είπαμε, του Μπιζηριάννη. Ναι, εντάξει, ναι, γιατί ήταν ένα γειτονιά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Όπως, αλλά αυτός όπως πήγαινε, ο Γρανάς ο Γιώργος. Πήγαινε και σπούδας κιόλας. Ναι. Ο Πυροβολάκης πήγαινε σε... Ναι. Οδύο, σε... Ναι, ναι. Δεν μου λες, κοίταξε, εγώ τελευταία, ας πούμε, όχι τελευταία, τα τελευταία πολλά, 20 χρόνια μπορώ να σου πω, οι λαγουτιέριδες, έχουν βγει, έχουν εξελιχθεί σε πολύ καλούς δημιουργούς. Σε καλούς δημιουργούς. Δηλαδή βγαίνουν όλα τραγούδια από λαγουτιέριδες, ας πούμε. Ναι, και σου λέω, στα περισσότερα κομμάτια που γραφτήκανε, παίζω κι εγώ κάτι δικό μου. Δεν μπήκα συνθέτες ποτέ. Ναι. Και ματινάδες και πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει, γιατί... σήμερα η λαγουδιέρδες έχει ορισμένα παιδιά που έχουν καταπληκτικά χέρια. Βέβαια. Παίζουν πολύ ωραία. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ουσιαστικά, γιατί είναι ορισμένοι που σπρώχνονται κιόλας. Είναι ένα-δυο. Μήπως έχουν εξαφανιστεί οι πασαδόροι που λέμε. Ναι. Διότι θέλει να τρέξει και πάει μπροστά από το λιέρι. Ενώ εμείς μάθαμε από το συγχωρημένο το στυλ Μαρκογιάννη, εκεί παρακολουθούσα εγώ, ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σταθεί η λύρα. Ναι. Έτσι είναι. Και μετά από τη λύρα, ό,τι ξεχωρίσεις. Ναι. Ό,τι ξεχωρίσεις. Βέβαια, γιατί βλέπω και λαγωτήρες που είναι πολύ τέχνητες, δεξιότεχνες, αλλά δεν τραγουδούν επειδή σολάρουν συνέχεια. Ναι, ναι. Πάει μπροστά. Δηλαδή, ενώ το κυριάρχο όργανο στη κριτική μουσική είναι η λύρα. Η λύρα, ναι. Το λαούτο είναι βοηθός. Κατάφερε το λαούτο, μόνο στην Ιταλία παίζουν σόλο λαούτα και στα βιβλία δεν υπάρχει λαούτου μέθοδος. Παρ' μόνο ιταλικά. Ναι. Πήρα εγώ τα πάντα έκανα. Πήρα τη μέθοδο του άνευ δασκάλου να μαθαίνω τα 7. Πήρα, έμαθα ορισμένα πράγματα. Αντέγραψα, κιθαρίστηκα, μπάσα, έγραψα τις νότες, τις συγχορδίες και τα βγάλα στο λαού του. Έβγαλα του ανέμου το τέμπο. Σπονταλού, τον άνεμο, ναι. Και πήγα στο Βιτσιλάκι το μαγαζί το βράδυ. Ναι. Ανέβηκε στην Αθήνα. Στην Αθήνα, με τον Μιχάλη Πρακιουδάκη. Ναι. Και με παίρνει τηλέφωνο ότι είμαι στο... Οπότε μόλις τελειώσαμε, παίρνει τη γυναίκα μου και πάμε. Με φωνάζει αμέσως και ανεβαίνω πάνω. Στο κέντρο του στο... Του Βιτσιλάκι. Ναι. Πώς το λέγανε που ήταν βέβαια πιθαρόλου στο τεκιά. Κρύε τι στο... Όχι. Θα θυμηθώ, θα σου πω. Ακροτήρι. Στα ακροτήρι. Ναι. Και ανεβαίνω πάνω και αρχίζει τον άνεμο. Ποιος έπαιζε και τότε? Σκορδαλό. Και καλή έτσι ήταν. Μου στηριώσαμε. Μου λέει, τι είναι αυτό που είπε, αύριο να αρχίσουμε να το γράψουμε. Το κοπελί είπε, ο Μιχάλης. Ο Φραγκεδάκης. Ναι. Εγώ χάζω βιώσεις. Πρέπει να πάω να το γράψω και να γίνει ο Μιχάλης. Το πάρει το κοπέλι να το γράψει.
Λέει, με το μάθω εγώ. Και καθίζω το μαθαίνω του Μιχαλιού και πάει το γράφει. Κάτσε μισό λεπτό. Δηλαδή τον άνεμο τον έχεις βγάλει εσύ, εννοείς? Όχι. Όχι. Το τέμπο. Το τέμπο. Το το... Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα. Παίζει την αρχή. Ναι. Λοιπόν, ο άνεμος ήταν γραμμένος στη Γερμανία. Σκέτο Πάσο. Α, Σκέτο Πάσο. Τόσο είναι, εκεί γράφει ο Πάσο. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Οπότε, εγώ το είχα βάλει αυτό και το έπαιξα με το γράτσικα δύο φορές και είχε γίνει ξεσκομός. Βέβαια. Το... Οπότε σου λέω, και ο Θανάσης δεν το είχε γράψει. Και οι Φραγκεδάκηδες είχαν γράψει υπέροχα κομμάτι μου. Και με τους Πρωταλό και με άλλους πολλούς, ας πούμε. Φραγκεδάκηδες ήταν μεγάλη. Μιχαλιό έγινε. Με τον Πασπαράκη έχει παίξει, νομίζω, το Δημήτρη. Έχουμε ένα δισκάκι μικρό. Είχατε παίξει το Πασπαράκη το Δημήτρη στην Αθήνα. Και στο μαγαζί και στο Μαγαζί. Αλλά και δίσκο. Ναι. Το μικρό δεν τον έχω. Δάσκαλο κι αυτό είναι. Ναι, αυτό διδάσκει. Διδάσκει, βεβαίω. Τον Καμάρι, δεν ξέρω νομίζω τον έφερε. Με τον Καμάρι τον έχει, ναι. Με το, είπαμε με τον Μανουρά, ναι. Ο Μανώλη, ο οποίος είναι ναι, αυτή τη στιγμή μεγάλο στην ηλικία, αλλά είναι πολύ ναι. Εύστροφος και ξύπνιος ακόμα εσύ. Και, και καλαμπουρτζής ο Μανουράς είναι καλός. Και με όλους μετά, δηλαδή έστω μια φορά, έστω με τον ναι, Καλοπύρη, ναι. Με όλους τους γυράζες. Δηλαδή έχεις, ας πούμε, αναμνήσεις τώρα που ωραίες αναμνήσεις, όλες. Έτσι, έχεις ωραίες αναμνήσεις. Έχει ένα έχω παίξει, από το χειρότερο, ναι. Από τον Ατζαμί. Ναι. Μέχρι το κορυφαίο. Ένας που δεν ήταν τόσο καλός λιάρης, ένας μέτριος, πάντα έψαχνε ένα καλό λαουτιέρι να το μαστάει, πιστεύω. Ναι. Ακριβώς. Εμείς δεν πηγαίναμε, βέβαια, όταν είχαμε άλλο γλέντι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Να σας κάνω κι εγώ μία ερώτηση. Σας ξέρω 50 χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί μαζί φωνογραφικά. Μου έχετε γράψει μία κασέτα με τη Γιαννούλα την Αλεβιζάκη να τραγουδάει. Ναι, ναι. Και μοναχό λαού του. Από τη Σαλόνη η Γιάννα, πολύ καλή. Η οποία τραγουδάει ριζίτικα και κάτι σιγανά από τη ζάλια τα ματινάδες, ναι. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είσαστε ένας από τους πάρα πολύ παλιούς καλλιτέχνες. Ναι. Με τη σειρά Μπαξεβάνη, με τη σειρά του Σκορδαλού, Μαρκογιάννη, ναι. Σοπασί, Σιμπογιωργάκη και, ναι. Και Σταυρουλάκη από το Χάρακα, ναι. Και άλλους πολλούς λεράρδες και καλλιτέχνες. Πώς βλέπετε τους σημερινούς καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής? Γιατί το λέω αυτό? Όταν πηγαίνω σε γλέδια, πάντα οι περισσότεροι, τα περισσότερα συγκροτήματα αρχίζουν με Σκορδαλό, ναι. Και κλείνουν με Σκορδαλό. Ή Μουντάκι. Ή και Μουντάκι, ή και Σοπασί, ή Κλάδος, ή διάφορος. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι παλιοί, τι θα παίζανε το νέο αίμα οι καλλιτέχνες? Εδώ πέρα μαθαίνει το παιδί 5 κομμάτια και μετά πουλεί ένα βαρέλι λάδι και πάει και γράφει ένα δίσκο. Τότε δεν έγραφε δίσκο. Είσαι με κότσια για να σε πάρει η εταιρεία, να σε βάλει μήνος, να γράψει δίσκο η τάδε εταιρεία. Εδώ σε Ράκλειο τώρα γράφουν επιτόπικα δίσκους. Είναι παιδιά με ταλέντο, πολλές φορές χάνουν το ταλέντο τους. Ίσως βιάζονται. Ίσως βιάζονται. Δεν έπρεπε να σχολιάσω καθόλου. Ναι, ναι. Ναι, είναι άχρονοι πολλές φορές. Έχει τύχει να πάω σε γλέντι να είναι παιχταράς. Και να μην καταλαβαίνω τι πάει να παίξει Καλαμαθιανό ή Σιτό. Ξυνάει το λαγούδι και δεν νομίζω ότι πάει για Καλαμαθιανό. Και είναι Σιτό. Δηλαδή δεν έχει το χρώμα. Ο Σκορδαλός σου καρδάει το πόδι. Τέλος. Πάτε εδώ. Σήμερα, όπως είπε ο Ανδρέας, βέβαια έχει αλλάξει το θέμα της δισκογραφίας. Το οποίο πρέπει να αναφέρουμε γι' αυτό, γιατί η δισκογραφία. Η παλιά που ήτανε, γράφατε δίσκους και πουλούσαν και δουλεύαν και τα δισκάδικα. Ο Ανδρέας είχε ένα από τα καλύτερα δισκάδικα στο Ρέθινο και σε, γενικά στην Κρήτη. Αλλά τώρα, πώς έχει γίνει η κατάσταση, ούτε CD δεν βγαίνουν πλέον. Και βγαίνουν, δεν πουλάνε πλέον. Τι κάνουν τώρα? Έχει τώρα το Ιντερνετ, ανεβάζουν στο Ιντερνετ ένα τραγούδι το οποίο το εμπλουτίζουν με το βίντεο και ο άλλος βλέπει το βίντεο και ξεχνάει και τη μουσική. Καμιά φορά. Λέει, έτσι δεν είναι? Βλέπει ένα ωραίο βίντεο και χαζεύει το βίντεο και λέει μουσική. Ναι, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ενώ είναι ταλέντα, γιατί αν πιάσεις βάθος χωρίς να σχολιαστεί δηλαδή αυτό, άσχημα αυτό που θα πω τώρα,
Ο Ρόδινος ήταν ξυλοκόπος μπροστά στο σκορδαλό. Σε δοξάρι. Συλλάβησε. Έβγαλε όμως δύο-τρία κομμάτια, τα οποία εκεί απάνω στηριχτήκαν. Κάποιος σκορδαλός, κάποιος μπουντάκης, το πρώτο σε αυτό και έβγαλε. Είχε χρώμα ο Ρόδινος όμως, είχε χρώμα. Αυτό ακριβώς. Αλλά δεν ήταν, έτσι τώρα τα νέα παιδιά, έχουν εξελιχθεί. Είναι σχολές, εμάς δεν μας έδινε κανείς. Εγώ πήγα στα Σκούρβουλα με το σκορδαλό και έπαιζα και ήταν παραπάνω γλέντι ο Σιφογιώργης και παραπάνω γλέντι ήταν ο Σταματογεννάκης. Τρία γλέντια στο ίδιο χωριό. Ο Σιφογιώργης και ο Μαρκογιάννης. Και πάω εγώ ο μικρός. Ο Μαρκογιάννης τα λατάνει έτσι. Θα καπνίζει που λένε που δεν κάνεις. Γεια σου Μαρκογιάννη. Εγώ πρέπει να παίξω λαγούτο για να πω. Και του ζήτησα ένα φτερό. Ναι, αλλά ο Μαρκογιάννης δεν είχε, δεν είχε άλλο λαγούτο. Μόνο το έπεσε με το Σιβογιώργιό του. Ακόμη ήταν το μόνο. Ναι. Και ο Γεράσιμος έπαιζε νομίζω με τον Χατζηδάκη, το έθιμα. Ο Χατζηδάκη έπαιζε με το. Με τον Πανταγιά παίζανε ο Γεράσιμος και με τον Γουνάκη, τον Γιάννη και μόνο όποτε ήθελα, μόνο τα όσο καιρό ήμουν εγώ ελεύθερος για μισή χρόνια. Α, είχε παίξει ο Γεράσιμος και κάνει τη δισκογραφία με τον Μανολάκη, τον Κωστή. Τον Κωστή που το λέγανε τότε Ζαχαρόπουλο, αν θυμάστε. Ναι. Έτσι, τον Κωστή, ο γιος είναι ο Γιώργος ο Μανολάκης, ο οποίος είναι μεγάλος μουσικός. Ναι, ωραία. Πάντως και το ευτύχημα είναι τώρα ότι σε όλα τα χωριά της Κρήτης, μα σε όλα, δεν υπάρχει και είναι μεγάλο ευτύχημα αυτό, διότι θα βρεις στο κάθε χωριό ή δύο άτομα να παίζουν μαντολίνο ή ένας να παίζει ναι, λαγούδο. Ναι, είναι σχολές που υπάρχουν. Είναι σχολές που αναπτύξαν την κριτική είναι μουσική. Είναι εύκολο να μάθει κανείς, άμα του λέει α, β, 1, 2, 3 και ξέρω εγώ τι το μαθαίνει. Ναι. Αυτό πάλευα εγώ 2 μήνες να το μάθω. Θα το μάθεις 5 λεπτά, μέχρι τηλεφωνικά τους έδινα μαθήματα. Ναι. Τώρα ο Σκαλίδης παλιά τον κοροϊδεύαμε τηλεφωνικά, άμα μάθει και του πεις. Να πω κάτι άλλο, ότι υπήρχε μια εποχή που στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε κριτικό κέντρο. Ναι, όχι, εμείς ναι, το πρώτο που παίξαμε ήταν εμείς στο Σκούντι αυτό, στην παραλία. Ναι, δεν υπήρχε. Μετά από τα πρακτορία. Μετά ξανά, ανοίξανε κάποια, αλλά ξανακλείσανε κάποια. Ένα. Και μετά το πρώτο το άνοιξε ο Κονταρός με το Ινωδίο που ξεκίνησε λαϊκό και το ξεκίνησε. Θα ήταν μετά. Και το ξεκίνησε. Ο Κονταρός δεν έπαιζε τότε. Όχι, αλλά το ξεκίνησε σαν επιχειρηματίας. Ναι. Ινωδίο που ήταν για φοιτητές και μια φορά μου είχε πει ο Κονταρός. Επειδή είχα τη Δευτέρα δεν είχα πολλή δουλειά, να το κάνω το δοκιμάσω κριτικό. Και βάζει τον Παπαδάκη τον Γιώργη, καλή του ώρα, και παίζει κριτικό. Και γέμισε το μαζί και το καθιέρωσε μετά κάθε Δευτέρα κριτικά. Και μετά σιγά σιγά εξελίχθηκε. Μετά τον Κονταρό, άνοιξαν πολλά. Και σήμερα βλέπει κάθε Σαββατοκύριακο και έχει γλέντια παντού. Και δίνει την ευκαιρία στα νέα παιδιά να παίξουν. Τον Κονταρό τον γνώρισα εγώ με τον Τζουρουπάκη. Α, καλό γυράσο. Τζουρουπάκη ο Γιώργη. Με κατεβάσαν να δίνουν να παίξουν στην αγάπη στην Αριούπολη. Επήγαμε λοιπόν, παίξαμε στο γάμο, μου άρεσε ο αέρας, μόνο ο αέρας τότε, Κονταρού, ο Τσουρουπάκης ήταν λιράρες έτοιμος. Σωστός, πολύ καλός. Πολύ δυνατός και τους λέω να σας πάρω στην Αθήνα, στο μαγαζί. Και τους πήρα 4 μήνες στην Αθήνα. Α, παίξανε στο μαγαζί σου, Η πρώτη του έξοδος. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Μετά, δηλαδή, ωραία, το μαγαζί σου λοιπόν, ποιοι είχαν περάσει, πολλοί. Ο Βασιλάκης. Το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο. Ο Βασιλάκης, Ναι. Είπαμε ήταν. Ήταν τότε κάποιοι λιράδες που ήταν στην Αθήνα μόνο ζούσαν. Ναι. Στην Αθήνα μόνο. Ναι. Έχει παίξει ο Παναγιωτάκης, έχει παίξει. Έχουν παίξει πολλοί, αλλά ύστερα εξεκίνανε ο Καρεβίλης. Και πήγα τον άκουσα εγώ στον Έγαγο. Μια βραδιά. Μαθητευόμενο. Και με το αριστερό χέρι. Δεν μπορούσα να τα αλλάξω το χέρι, αλλά του εξέλιξα και το όνομα Καρεβιλάκης. Ο Καρεβίλης βγαίνει όπως το κακλί. Δεν κόμισε στο δίσκο. Ναι. Να κάψει την καρδιά νομίζω είναι ολόκληρος, να κόψει το κομμάτι. Οπότε, μείνει του Καμπασάης και κακλί και αγωρούσε. Ναι. Και του είχε σε καλό για αυτό. Ναι. Λοιπόν, τον Καρεβιλάκη, Καρεβίλη. Επέξαμε σε τηλεόραση πολλές φορές, αυτό και του λέω, να σε πάω στον Μαρκόπουλο. Ο Μαρκόπουλο, εγώ είχα πάρει 3 βιβλία ριζίτικα από τα Χανιά από ένα γέρο του 1961 τα βιβλία. Ναι.
Οπότε τα βρήκε έτοιμα ένα του Μαργόπουλου και δύο δικά μου. Τα ρεζίτικα ήταν μελοποιημένα. Ναι. Όπως είναι. Αλλά τα παραδοσιακά. Το ξυλουρί. Ναι. Τέλος πάντων. Καλά, θέλω να τους χωρίσει αυτού και τους δύο. Λοιπόν, αυτά τα βιβλία είναι ιστορικά. Και τώρα έταξα ένα τσιγιάνα, ένα πτώχα και θα το πάω. Δεν μου λες για ταξίδια δεν μιλήσαμε. Έχεις κάνει ταξίδια. Μόνο στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο. Στην Ελλάδα. Ναι, στην Ελλάδα έχω πάει, στα Τρίκαλα έχω πάει σε πολλά σε διάφορα. Στο Βέλγιο με ποιον έχεις πάει. Στο Βέλγιο με ποιον έχεις πάει. Με τον Σταυρακάκη τον Νίκο. Α, τον Νίκο, ναι. Έχω πάει στη Σάμπο. Μάλιστα. Και πέρασα πίσω του Σάνταση μετά την άλλη μέρα. Α, έχεις πάει, ναι. Μετά πήγανε οι άλλοι που γράψαμε. Εγώ μείνα στην Αθήνα, γιατί έβρισκα μέσα στο μαγαζί. Και πήγανε στην Αίγυπτο, στην Αφρική, στη Γιοχάνεσμπουργκ. Α, ναι. Ο Κακλής με το Ρογάμαθο, μάλιστα. Ο Σομπασίς με ζήτησε να πάμε στο πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό, πήγα στην Αυστραλία, δεν ξέρω που ήταν, ναι. Και δεν πήγα, πήρα οικογένεια. Μάλιστα, ναι. Αφήσω το μαγαζί εκεί πέρα, τι κάνω. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πιστεύω ότι καλύψαμε ένα μεγάλο μέρος. Σας ευχαριστούμε κύριε Μίνα και εγώ καλά, και ο Ανδρέας. Και εγώ ευχαριστώ. Και εύχομαι τα καλύτερα για σένα, για την οικογένειά σου και να ξέρεις ότι το όνομά σου ακούγεται και λόγω δισκογραφίας και έχεις ένα καλό όνομα, καλό νάμι που λέμε εδώ στην Κρήτη, καλό νάμι. Και είχα και καλές συνεργασίες με όλους τους συναδέλφους. Μπράβο, σημαντικό αυτό. Και με τις εταιρείες και μετά. Ναι. Σου λέω, είχα βιβλίο με ροκάματα, τέσσερα μου δίνανε για κάθε εκπομπή στην τηλεόραση και τέσσερα για κάθε δίσκο. Και είχα 220 μεροκάματα σε βιβλίο. Στο σύνταξη χρήνας, χρήνας, όλα. Να είσαι καλά λοιπόν, να έχεις την υγειά σου. Ευχαριστώ και να χαίρεσαι ότι αγαπάς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.